Οργανώνουμε σήμερα στάση εργασίας από τις 1 μέχρι τις 5 με μηχανοκίνητη πορεία προς τη Βουλή, το συνδικάτο μας, έχοντας ως απέτηση να μην επιτρέψουμε σε κανέναν εργοδότη και στην κυβέρνηση να αφήνουν εκτεθειμένους όλους τους συναδέλφους μας που σήμερα βρίσκονται στη δουλειά χωρίς μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί μας οι διανομής, οι οποίοι έρχονται καθημερινά με πάνω από 300 σπίτια ο καθένας, χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα γάντια, μάσκες, αντισηπτικά. Αυτοί οι εργαζόμενοι συνάδελφοι πληρώνουν το μάρμαρο πάλι, όπως φαίνεται και το επόμενο διάστημα. Η πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων του κεφαλαίου είναι αυτή τη νέα κρίση του κορονοϊού που πρόλαβε την επερχόμενη κρίση της οικονομίας του συστήματός τους να πληρώσουμε πάλι εμείς την κρίση, να πληρώσουμε πάλι εμείς τα βάρη. Από την πρώτη εβδομάδα της εφαρμογής των μέτρων οι συνάδελφοί μας οι διανομής καταρχήν είχαν την παροχή γαντιών μόνο για κάποιες λίγες ημέρες και ένα ζευγάρι για το 8ωρο. Το ίδιο συνέβαινε αυτό και για τη μάσκα. Από εκεί και έπειτα οι εργοδότες καλούσαν τους συναδέλφους να καλύψουν με δικό τους κόστος αυτά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Και μάλιστα αποθρασιμένοι πολλοί ζητήσανε πίσω ακόμα και το 800 το οποίο εισέπραξαν όσοι ήταν σε αναστολή και ζητάνε και από κάποιους να πάνε για δουλειά ανεξάρτητα αν είναι σε αναστολή ή όχι, εφαρμόζοντας την εκπεριτροπή σε εργασία και βάζοντας τους συναδέλφους να επιλέξουν ή αυτό ή την ανεργία. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και τον επισητισμό έχουμε αποκτήσει από θυσίες. Δεν θα αποκτήσουμε και άλλο. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας των εργαζομένων τώρα για τους διανομείς βαρεά και ανθυγιεινά ένσημα, επίδομα ανθυγιεινής δουλειάς, συνθήκες, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Και όλο το επόμενο διάστημα θα μπούμε μπροστά για να μην περάσουν αυτά τα οποία η κυβέρνηση με αφορμή το ζήτημα του κορονοϊού έχει θεσμοθετήσει και θα κρατήσει και το επόμενο διάστημα. Για να μην μείνουν άνεργοι εργαζόμενοι, για να μην περάσει εκπεριτροπής εργασία, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας το επόμενο διάστημα αξιοπρεπώς. Διεκδικούμε όλοι οι συνάδελφοί μας, οι εξτρά απασχολούμενοι, οι συμβασιούχοι, που σήμερα είναι εκτός από κάθε μηχανισμό στήριξης, ούτε στα 800 ευρώ, ούτε με τη μείωση του ενοικίου, να διασφαλιστεί το εισόδημά τους, να μειωθεί το ενοίκιο τους, να σταματήσουν οι πληρωμές σε τράπεζες, σε ΔΕΚΟ, σε κάθε είδος βασικής ανάγκης για το νοικοκυριό και να επιστρέψουν όλοι στη δουλειά αμέσως μετά την χαλάρωση των μέτρων, με τα ίδια δικαιώματα, με την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ανοίγοντας, συνάδελφοι, τη συζήτηση που όπως φάνηκε και από την κρίση του κορονοϊού, τη συζήτηση για ένα άλλο σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων, γιατί όπως αποδείχτηκε είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης και δεν μπορούμε, συνάδελφοι, ούτε στα νοσοκομεία να πάμε τα δημόσια και να κάνουμε τα τεστ όπως οι εργοδότες μας μπορούν κάλλιστα να πάνε και να πληρώσουν τα λεφτά αυτά που είναι να πληρώσουν για να κάνουν τα τεστ. Πρέπει να περιμένουμε στα νοσοκομεία όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα 100 χρόνια για να κάνουμε μια εξέταση και για να βελτιώσουμε την υγεία μας και όλα αυτά επειδή όλη αυτή η παραγωγή, η υγεία, όλα τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με το κέρδος και όχι με τις ανάγκες του κόσμου. Ένα είναι σίγουρο, ότι το σωματείο θα δυναμώσει στον κλάδο, θα διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις με βάση τις ανάγκες μας και κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα και σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανωθούν στο σωματείο και να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας.